που είχα μια διάθεση στην πρώτη γραμμή να πιέσουμε, αλλά τελικά πάρα πολύ εύκολα και πήγαινε πάλι αυτό το post και στο ένα εναντίον ενός δεχτήκαμε πάρα πολλούς πόντους, ουσιαστικά 20 πόντους συνολικά. Τους μισούς πόντους δεχτήκαμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το ένα εναντίον ενός και κάποια επιθετικά rebound που είχαμε αργές αντιδράσεις. Την επίδεση παίξαμε καλά, αλλά δεν είναι η ομάδα τέτοια. Δεν είναι το στυλ της ομάδας ή η φιλοσοφία της ομάδας να βάζουμε περισσότερους πόντους από τον αντίπαλο. Αυτό όλο θα έρθει μέσα από τη σκληρή δουλειά, την άμυνα, να παλέψουμε όλοι για τα rebound. Να βρούμε, όπως το έχω πει στην αρχή, και είναι ένα από τα δυνατά στατικά αυτής της ομάδας στο ανοιχτό γήπεδο, πώς μπορέσουμε να ελέγξουμε τα rebound, να κλέψουμε τις μπάλες. Και στο μισό γήπεδο πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο, γιατί έχουμε το μέσα έξω παιχνίδι, έχουμε πολύ καλή ισορροπία, γίνονται καλά screen, έχουμε καλό spacing, είμαστε σε πολύ καλό σημείο για τη χρονική στιγμή. Και σίγουρα εντάξει, με κάποιες αλλαγές που γίνανε, γιατί μας έδινε την ευκαιρία αυτό το παιχνίδι να πάλι να μην φορτώσουμε πολλά συνεχόμενα λεπτά κάποιους παίκτες. Εντάξει, κάναμε ένα καλό ξεκίνημα στο τελευταίο, στο 3-4 δεκάλεπτο, πήραμε μια διαφορά εκεί, δεν δεχτήκαμε πόδο για 5 λεπτά. Μετά κάποια συμπτώματα πάλι το ίδιο, λίγο χαλάρωση, λίγο πιο δικά rebound. Τέλος πάντων, δεν είναι να πάρω τόσο πολλά πράγματα από αυτό το παιχνίδι, ότι να ανησυχώ για κάτι που έγινε. Το ξεκίνημα όμως τα πρώτα 5 λεπτά της έτσι περίοδου, το πάθος είναι άμυνα, το 0 παθητικό, ειδικά ξενεργητικό, είναι αυτό που θα δούμε και στην μετέπειτα από τις ανησυχίες. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια ομάδα η οποία και πιο έμπειρη αλλά και πιο νέοι παίκτες είναι συνειδητοποιημένοι και ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει ο καθένας μέσα στην ομάδα και για την ομάδα. 22 πόντοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι κάτι από αυτό που θα δούμε στο Ευρωμπάσκετ. Τον είδαμε σήμερα να κάνει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, ο Γιάννης θα παίξει το 3 και θα παίξει το 3 βασικά. Θα δούμε και στο 4 οπότε χρειαστεί και οπότε είναι προς όφελος της ομάδας. Εντάξει, σήμερα έβαλε 22 πόντους, αύριο θα βάλει κάποιος άλλος και νομίζω και από τα φιλικά και από τις δυνατότητες που έχουν οι παίκτες μας θα εκμεταλλευτούν ποιος είναι σε καλή μέρα ή σε καλύτερη, στην καλύτερη θέση και, ποιος, και ανάλογα θα λειτουργούμε έτσι στην επίδεση. Μπορεί να πούμε ότι κρύβει στα χέρια σου με το λίγο που έχει αυτή η εθνική ομάδα που είναι η καλύτερη που λένε όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο των εποχών. Εγώ δεν το έχω πει αυτό το πράγμα. Κάθε εποχή είναι διαφορετική. Σίγουρα έχουμε μια καλή ομάδα, μια ομάδα ισορροπημένη και στο κομμάτι τη εμπειρία και στο ταλέντο και σίγουρα έχει δυνατότητε. Όλα αυτά θα αποδεχτούν βέβαια στο γήπεδο σιγά σιγά. Το λέω έτσι σιγά σιγά γιατί κάποιο μπορεί να σκεφτεί λογικά κιόλα ότι μένουν μόνο μια εβδομάδα για να ξεκινήσει επίσημα το τουρνουά. Εγώ είπα ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα τώρα με τα δύο επόμενα φιλικά με δυνατούς αντιπάλους με την Τουρκία και την Λιθουανία. Να δούμε τι ακόμα χρειάζεται να διορθώσει η ομάδα για να είναι ακόμα καλύτερη. Αλλά εμάς θα ξεκινήσει ουσιαστικά στον όμιλο και με περιθώρια δηλαδή φορμαρίσματος και με περιθώρια βελτίωσης. Οπότε αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Οι παίκτες το ξέρουν, η δουλειά που έχει γίνει ήταν για αυτό το σκεπτικό. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι το θέμα κατά πόσο μπορεί να την έχει σήμερα στο τελικό με την Ολλανδία ή τελειώντας το Ακρόπολης και να βγάλουμε κάποια τελικά συμπέρασματα με την ομάδα.